Η περιπέτεια του ασπρισμένου στρατιώτη του Άρθρου Κόναν Οι ιδέες του φίλου Βότσον, αν και περιορισμένες, είναι υπερβολικά επίμονες. Με πιέζει εδώ και αρκετό καιρό να γράψω μια προσωπική μου εμπειρία. Ίσως να επέσυρα μόνος μου αυτή την καταδίωξη, αφού συχνά είχα το λόγο να του υποδείξω πόσο επιφανειακές ήταν οι καταγραφές του και να τον κατηγορήσω πως καπηλευόταν τα δημοφιλή γούστα, αντί να περιορίζει τον εαυτό του, αυστηρά στα γεγονότα και τα στοιχεία. «Δοκίμασέ το μόνο σου, Χόλμς», υπήρξε η απάντησή του, «και είμαι υποχρεωμένος να παραδεχτώ πως έχοντας πάρει την πένα στο χέρι μου, αρχίζω να συνειδητοποιώ πως το ζήτημα πρέπει να παρουσιαστεί κατά τρόπο τέτοιο που να ενδιαφέρει τον αναγνώστη». Η ακόλουθη υπόθεση δύσκολα θα αποτύχει στην επίτευξη αυτή, καθώς είναι μεταξύ των πλέον παράδοξων συμβάντων στη συλλογή μου, αν και έτυχε να μην έχει ο Βότσον κάποια αναφορά στη συλλογή του. Μιλώντα για τον παλιό μου φίλο και βιογράφο, θα έπαιρνα την ευκαιρία να σχολιάσω πω αν φορτώνω με κάποιο σύντροφο στι διάφορε μικρέ μου έρευνε, δεν γίνεται από συναισθηματικού λόγου ή ω καπρίτσιο, μα είναι απλά πω ο Βότσον έχει ορισμένα αξιοσημείωτα προσωπικά χαρακτηριστικά, στα οποία εξαιτία τη μετριοφροσύνη του έχει δώσει ελάχιστη σημασία κατά μεσή των υπερβολικών εκτιμήσεων των δικών μου επιδόσεων. Ένας συνεργάτης που προβλέπει τα συμπεράσματά σου και την πορεία δράσης είναι πάντα επικίνδυνος, μα κάποιο για τον οποίο κάθε εξέλιξη έρχεται ως μια διαρκή έκπληξη και για τον οποίο το μέλλον είναι πάντοτε ένα κλειστό βιβλίο, είναι όντω ένα ιδανικό βοηθό. Βρίσκω στο σημειωματάριό μου πω ήταν τον Ιανουάριο του 1903, μόλι μετά το πέρα του πολέμου των Μποέρ, που δέχτηκα μια επίσκεψη από τον κύριο James M. Dodd, έναν έξοχο φρέσκο ηλιοκαμένο, ευυπόλυπτο Βρετανό. Ο καλό Βότσον με είχε καταλήψει εκείνη την περίοδο για μία σύζυγο, τη μοναδική εγωιστική πράξη την οποία μπορώ να θυμηθώ κατά τη συνεργασία μα. Ήμουν μόνος. Αποτελούσε συνήθειά μου να ακουμπώ στο παράθυρο και να τοποθετώ του πελάτε μου στην απέναντι καρέκλα, όπου και το φω πέφτει ανεμπόδιστο πάνω του. Ο κύριο James M. Todd, φάνηκε κάπω χαμένο σχετικά με το πώ να αρχίσει την κουβέντα. Δεν επιχείρησα να τον βοηθήσω, γιατί η σιωπή μου έδωσε περισσότερο χρόνο παρατήρησης. Θεωρούσα σοφό το να εντυπωσιάζω του πελάτε μου με μια αίσθηση ικανότητα, και έτσι του ανέφερα ορισμένα από τα συμπεράσματά μου. Από την ότι Αφρική, κύριε, αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα, κύριε, απάντησε με κάποια έκπληξη. Αυτοκρατορικό σώμα εθελοντών υπαίων φαντάζομαι. Ακριβώς. Στο σώμα του Μίλσεξ αναμφίβολα. Έτσι είναι. Κύριε Χόλμς, είστε μάγος. Χαμογέλασα με τη σαστισμένη του έκφραση. Όταν ένας κύριος ανθρωπρεπούς παρουσιαστικού εισέρχεται στο δωμάτιό μου με τέτοιο μαύρισμα στο πρόσωπό του, όπως αυτό που ποτέ ο αγγλικός ήλιος δεν θα πρόσφερε, και με το μαντήλι του στο μανίκι αντί για την τσέπη του, δεν είναι δύσκολο να το κατατάξω. Έχετε κοντή γενιάδα το οποίο και επιδεικνύει ότι δεν είστε μόνιμος έχετε την κοψιά ενό υπέα. Όσο για το Middlesex, η κάρτα σα ήδη μου φανέρωσε πω είστε χρηματιστή από την οδό Thog Morton. Σε ποιο άλλο σύνταγμα θα ήταν δυνατό να υπαχθείτε. Βλέπετε τα πάντα. Δεν βλέπω τίποτα περισσότερο από εσά, μα έχω εξασκηθεί να προσέχω αυτά που βλέπω. Ωστόσο, κύριε Ντόντ, δεν με επισκεφτήκατε τούτο το πρωί για να συζητήσουμε την επιστήμη τη παρατήρηση. Τι συμβαίνει στο παλαιό πάρκο του Τάξμπερι. Κύριε Holmes. Αγαπητέ μου κύριε, δεν υπάρχει κανένα μυστήριο. Το γράμμα σα ήρθε με αυτή την επικεφαλίδα, και καθώ κλείσατε το ραντεβού υπό πολύ πιεστικέ συνθήκε, ήταν σαφέ πω κάτι ευνίδιο και σημαντικό έχει προκύψει. Ναι, πράγματι! Μα το γράμμα γράφτηκε το απόγευμα, και αρκετά συνέβησαν έκτοτε. Αν ο τραυματάρχη δεν με είχε πετάξει έξω με τι κλωτσιέ, Σα πέταξε με τι κλωτσιέ. Βασικά εκεί κατέληξε το θέμα. Είναι σκληρό καρύδι εκείνο ο Ταγματάρχη Σέμσουορθ. Ο καλύτερο κέρβερο του στρατού τον καιρό του. Και ήταν και ένα καιρό με σκληρή γλώσσα επίση. Δεν θα τον άντεχα τον Ταγματάρχη αν δεν ήταν για χάρη του Γκότφρι. Άναψα την πίπα μου και έγυρα πίσω το κεφάλι μου. σω να μου εξηγήσετε σε τι αναφέρεστε. Ο πελάτη μου χαμογέλασε πονηρά. Είχα συνηθίσει να υποθέτω πω γνωρίζατε τα πάντα δίχω να σα τα πω, είπε. Μα θα σα δώσω τα γεγονότα και εύχομαι πως θα μπορέσετε να μου πείτε τι σημαίνουν. Ήμουν ξύπνιο όλη νύχτα πονοκεφαλιάζοντα το μυαλό μου, και όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο πιο απίστευτο γίνεται. Όταν κατατάχθηκα τον Ιανουάριο του 1901, μόλι πριν δύο χρόνια, ο νεαρό Γκότφρι Έμσουορθ είχε καταταγεί στον ίδιο ουλαμό. Ήταν ο μοναχογιό του ταγματάρχη Έμσουορθ, Έμσουορθ τη Κρυμαία, ο παρασημοφορημένο με το στρατό τη Βικτόρια, και είχε το μαχητικό αίμα μέσα του. Έτσι δεν είναι άξιο να πορεία στο ότι πήγε θελοντή. Δεν υπήρχε καλύτερο παλικάρι στο Σύνταγμα. Μια φιλία σχηματίστηκε. Το είδο τη φιλία που μπορεί μόνο να υπάρξει όταν κάποιοι ζουν την ίδια ζωή και μοιράζονται τι ίδιε χαρέ και λύπε. Ήταν ο σύντροφό μου και αυτό σημαίνει πάρα πολλά στο στρατό. Παίρναμε τα καλά και τα άσχημα παρέα για ένα χρόνο δύσκολων μαχών. Τότε χτυπήθηκε από μια σφαίρα όπλου ελεφάντων Στη μάχη έξω από το Diamond Hill στην Πρετόρια. Έλαβα ένα γράμμα από το νοσοκομείο του Cape Town και ένα από το Southampton. Από τότε ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη, κύριε Χόλμ, για έξι μήνε και παραπάνω, και είναι το πιο κοντινό φυλαράκι μου. Λοιπόν, όταν ο πόλεμο τελείωσε και γυρίσαμε όλοι πίσω, έγραψα στον πατέρα του και ρώτησα πώ ήταν ο Godfrey. Καμία απάντηση. Περίμενα λιγάκι και έπειτα έγραψα και πάλι. Αυτή τη φορά έλαβα μια απάντηση, σύντομη και τραχιά. Ο Γκότφρι είχε φύγει για ένα ταξίδι γύρω από τον κόσμο και ήταν απίθανο να επιστρέψει για ένα χρόνο. Αυτό ήταν όλο. Δεν ικανοποιήθηκα, κύριε Χόλμ. Το όλο πράγμα μου φαινόταν τόσο καταραμένα αφύσικο. Ήταν ένα καλό παλικάρι και δεν θα παρατούσε ένα φιλαράκι έτσι απλά. Δεν ήταν στο χαρακτήρα του. Τότε πάλι έμαθα πω υπήρξε κληρονόμο πολλών χρημάτων και επίση πω ο πατέρα και εκείνο. Δεν τα πήγαιναν πάντα πολύ καλά. Ο γέρο ήταν μερικέ φορέ νταεί και ο νεαρό Γκότφρι είχε πολύ νεύρο για να το αντέξει. Όχι, δεν με ικανοποιούσε και ήμουν αποφασισμένο να φτάσω στη ρίζα του προβλήματο. Έτυχε ωστόσο οι δικέ μου υποθέσει να χρειάζονται πολύ στρώση μου, έπειτα από δύο χρόνια απουσία, και έτσι μόνο αυτή τη βδομάδα κατάφερα να αναλάβω την υπόθεση του Γκότφρι και πάλι. Μα από τότε που την ανέλαβα, θέλω να παρατήσω τα πάντα και να φτάσω μέχρι το τέλο. Ο κύριο James M. Ντόντ έδειχνε το είδο του ανθρώπου, τον οποίο θα ήταν καλύτερα να είχε ω φίλο παρά ω εχθρό. Τα γαλάζια του μάτια ήταν αυστηρά και το τετράγωνο σαγόνι του είχε σκληρίνει όσο μιλούσε. Λοιπόν, τι κάνατε, ρώτησα. Η πρώτη μου κίνηση ήταν να κατέβω στο σπίτι του, στο παλιό πάρκο Τάξμπερι, κοντά στο Μπέντφορντ, και να δω με τα μάτια μου πώ έχει η κατάσταση. Έγραψα στη μητέρα του επομένω. Είχα ανεχτεί υπερβολικά εκείνο το στραβόξυλο τον πατέρα του και έκανα μια καθαρή με τοπική επίθεση. Ο Γκότφρι ήταν το φιλαράκι μου. Ενδιαφερόμουν πολύ για εκείνον και είχαμε πολλέ κοινέ εμπειρίε να τη πω. Θα ήμουν στην περιοχή, θα υπήρχε κάποια αντίρρηση κτλ. Προ απάντηση έλαβα ένα πολύ φιλικό γράμμα από εκείνη και μια προσφορά να με φιλοξενήσει. Αυτό ήταν που με κατέβασε κάτω τη Δευτέρα. Η παλιά έπαυλη Τάξμπερ ήταν απρόσβατη, πέντε μίλια από οπουδήποτε. Δεν υπήρχε ούτε κάρο στο σταθμό. Έτσι έπρεπε να περπατήσω, κουβαλώντα τη βαλίτσα μου και είχε σχεδόν σκοτεινιάσει όταν έφτασα. Είναι ένα μεγάλο απλωμένο σπίτι που υψώνεται σε ένα πυκνό δάσο. Από όσα έκρινα, ήταν ένα συνοθήλευμα από όλε τι εποχέ και όλα τα στυλ, στημένο πάνω σε ελισσαβετιανά θεμέλια με πέτρα και ξύλο και καταλήγοντα σε μια βικτοριανή σκεπαστή είσοδο. Μέσα ήταν όλο επενδύσει και υφαντά τείχου και πλάγιε φιγούρε σε παλιού πίνακε, ένα σπίτι σκιών και μυστηρίου. Υπήρχε ένα μπάτλερ, ο Γεροράλφ, ο οποίο έδειχνε να έχει την ίδια ηλικία με το σπίτι, και επίση η σύζυγό του, η οποία μπορεί να ήταν και μεγαλύτερη. Ήταν η ταντά του Γκότφρι και τον είχα ακούσει να μιλά για εκείνη ω δεύτερη μόνο προ τη μητέρα του, όσο αφορά την αγάπη του. Έτσι ένιωσα κοντά τη παρά το περίεργο παρουσιαστικό τη. Η μητέρα μου άρεσε επίση. Ένα γλυκό λευκό ποντικάκι για γυναίκα. Μονάχα τον ταγματάρχη τον ίδιο δεχόνευα. Είχαμε ένα καυγαδάκι αμέσω και θα είχα συγχωθεί να πάω στο σταθμό, αν δεν είχα νιώσει πω ίσω να έπαιζα το παιχνίδι του, εξωθώντας με να το κάνω. Οδηγήθηκε αμέσω στο γραφείο του και εκεί τον βρήκα. Ένα τεράστιο άντρα με σκυφτή ράχη, ένα σταχτή δέρμα και μια αραιή γενιάδα, καθισμένο πίσω από το φορτωμένο του γραφείο. Μια μύτη ολοφλέβε ξεπεταγόταν σαν ράμφο γήπα και δύο αγριοπά γρίζα μάτια με κοίταζαν κάτω από τα φουντωτά φρύδια. Καταλάβαινα πλέον γιατί ο Γκόντφρι μιλούσε σπανίω για τον πατέρα του. Λοιπόν, κύριε, είπε με τραχιά φωνή, θα με ενδιέφερε να μάθω τον πραγματικό λόγο για αυτή σα την επίσκεψη. Απάντησα πω του είχα εξηγήσει στο γράμμα προ τη σύζυγό του. Ναι, ναι, είπατε πω γνωρίζατε τον Γκόντφρι στην Αφρική. Έχουμε φυσικά μόνο το λόγο σα γι' αυτό. Έχω τα γράμματά του στην τσέπη μου. Αν έχετε την καλοσύνη, επιτρέψτε μου να τα δω έριξε μια ματιά στα δύο τα οποία του είχα δώσει και έπειτα μου τα πέταξε πίσω. «Λοιπόν, και τι θέλετε» ρώτησε. «Εκτιμούσα το γιο σας τον Κότφρι, κύριε. Πολλοί δεσμοί και αναμνήσεις μας έδαιναν. Δεν είναι φυσικό να ρωτιέμαι με αυτή την ξαφνική σιωπή και να επιθυμώ να μάθω τι έχει απογίνει». «Κάτι θυμάμαι, κύριε, πως ήδη σας απάντησα και ανέφερα τι έχει απογίνει. Έχει φύγει για ένα ταξίδι γύρω από τον κόσμο. Η υγεία του ήταν άσχημη έπειτα από τι αφρικανικέ του εμπειρίε, και τόσο η μητέρα του όσο και εγώ ήμασταν τη γνώμη πω πλήρη ανάπαυση και αλλαγή ήταν αναγκαία. Αν έχετε την καλοσύνη, μεταφέρετε αυτή την εξήγηση προ κάθε άλλο φίλο του που ίσω να ενδιαφέρεται για το ζήτημα. Ασφαλώ, απάντησα, μα ίσω θα είχατε την καλοσύνη να μου δώσετε το όνομα του ατμοπλοϊκού και τη γραμμή με την οποία σαλπάρισε μαζί με την ημερομηνία. Δεν αμφιβάλλω πω θα καταφέρω να του στείλω ένα γράμμα. Το αίτημά μου φάνηκε τόσο να προβληματίζει, όσο και να εκνευρίζει τον οικοδεσπότη μου. Τα μεγάλα του φρύδια χαμήλωσαν πάνω από τα μάτια του και ράπησε τα δάχτυλά του νευρικά πάνω στο γραφείο. Ανασήκωσε τα μάτια του εν τέλει με την έκφραση κάποιου που έχει δει τον αντίπαλό του να κάνει μια επικίνδυνη κίνηση στο σκάκι και αποφάσισε πως θα την αντιμετωπίσει. «Πολλοί άνθρωποι, κύριε Ντόντ», είπε, «θα έβρισκαν προσβλητική τη δαιμονική αιμονή σας και θα σκέφτονταν πως αυτή η αιμονή έχει φτάσει στο όριο της καταδικαστέας απρέπειας. Πρέπει να χωνέψετε κύριε πως πρόκειται για την πραγματική μου αγάπη για το γιο σας. Ακριβώς. Πραγματοποίησα ήδη κάθε δυνατή χάρη στο προκείμενο θέμα. Οφείλω να σας ζητήσω ωστόσο να παρατήσετε αυτές τις έρευνες. Κάθε οικογένεια έχει τις δικές της εσώτερες γνώσεις αλλά και κίνητρα τα οποία δεν γίνεται πάντοτε να καταστούν σαφείς τους απ' έξω όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις τους. Η γυναίκα μου ανυπομονεί να ακούσει κάτι από το παρελθόν του Γκότφρι, από όσα είστε σε θέση να τη πείτε, μα θα σα ζητούσα να αφήσετε το παρόν και το μέλλον στην ησυχία του. Τέτοιε έρευνε δεν εξυπηρετούν κάποιο κρίσιμο σκοπό, κύριε, και μα φέρνουν σε μια λεπτή και δύσκολη θέση. Έτσι έφτασα σε ένα αδιέξοδο, κύριε Χόλμ. Ήταν εντελώ αδύνατο να το υπερβώ. Μπορούσα μόνο να υποκριθώ πω αποδέχομαι την κατάσταση και να πάρω ένα όρκο μέσα μου πω δεν θα το άφηνα σε ησυχία μέχρι η μοίρα του φίλου μου να ξεκαθαριστεί. Ήταν μια βαρετή βραδιά. Διπνήσαμε σιωπηλά οι τρει μα σε ένα σκυθροπό ξεθρογιασμένο παλιό δωμάτιο. Η κυρία με ρωτούσε με ενθουσιασμό σχετικά με το γιο τη, μα ο γέρο έμοιαζε κατηφή και μελαγχολικό. Βαρέθηκα τόσο με όλη αυτή την κατάσταση, ώστε είπα μια δικαιολογία όσο πιο σύντομα και κόσμια μπορούσα και αποσύρθηκα στο ύπνο μου. Ήταν ένα μεγάλο γυμνό δωμάτιο στο ισόγειο, Τόσο μελαγχολικό όσο και το υπόλοιπο σπίτι. Μα μετά από ένα χρόνο που κοιμάσαι στι στέπε, κύριε Χόλμ, μαθαίνει να μην είσαι απαιτητικό για το χώρο σου. Άνοιξα τι κουρτίνε και κοίταξα έξω στον κήπο, παρατηρώντα πω ήταν μια όμορφη νύχτα με ένα φωτεινό μισοφέγγαρο. Τότε κάθισα πλάι στη φωτιά που τριζοβολούσε με τη λάμπα στο τραπέζι πλάι μου και επιχείρησα να αποσπάσω το μυαλό μου με μια νουβέλα. Διακόπηκα ωστόσο από τον Ραλφ, το, το γερομπάτλερ ο οποίο ήρθε με μια φρέσκια προμήθεια σε κάρβουνα. Σκέφτηκα πω ίσω να μην σα φτάσουν για τη νύχτα, κύριε. Είναι ακόμα τσουχτερό ο καιρό και αυτά τα δωμάτια είναι κρύα. Δίστασε πριν βγει από το δωμάτιο, και όταν κοίταξα πίσω, στεκόταν κοιτάζοντά με, με ένα νοσταλγικό βλέμμα στο ρητιδωμένο του πρόσωπο. Να με συγχωρείτε, κύριε, μα δεν γινόταν να μην ακούσω ό,τι είπατε για τον νεαρό Αφέντη Γκόντφρι στο δείπνο. Ξέρετε κύριε πως η σύζυγός μου τον τάντεψε και έτσι μπορώ κι εγώ να πω πως είμαι θετό του πατέρας. Είναι φυσιολογικό να ενδιαφερόμαστε. Και λέτε πως συμπεριφερόταν καλά κύριε. Δεν υπήρξε γενναιότερος άντρα στο σύνταγμα. Με τράβηξε κάποτε από τα πυρά των Μπόερ, αλλιώς δεν θα βρισκόμουν εδώ. Ο γερομπάκλερ έτρεξε τα ισχνά του χέρια. Μάλιστα κύριε, ναι, αυτό είναι ο αφέντης Γκότφρι από κάθε άποψη. Ήταν πάντοτε θαραλέο. Δεν υπάρχει δέντρο στο άλσο, κύριε, στο οποίο να μη σκαρφάλωσε. Τίποτα δεν τον σταμάταγε. Ήταν ένα έξοχο αγόρι. Και ό, κύριε, ήταν ένα έξοχο άντρα. Την άχτηκα όρθιο. Άκου εδώ, φώναξα. Λε πω ήταν. Μιλά, λε και είναι ήδη νεκρός. Τι τρέχει με όλο αυτό το μυστήριο. Τι απέγινε ο Γκότφρι Έμσουορθ. Άβραξα το γέρο από τον νόμο, μα εκείνο αποτραβήχτηκε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, κύριε, Ρωτήστε τον Αφέντη σχετικά με τον αερό Γκότφρι. Γνωρίζει. Δεν είναι η θέση μου να παρεμβαίνω. Έφευγε από το δωμάτιο, μα τον έπιασα από το χέρι. Άκουσε, είπα. Θα απαντήσει σε μία ερώτηση πριν φύγει, ακόμα και αν πρέπει να σε κρατά όλη τη νύχτα. Είναι ο Γκότφρι νεκρός» Δεν μπορούσε να με κοιτάξει στα μάτια. Έμοιαζε σαν κάποιο υπνοτισμένο. Η αλήθεια βγήκε σιτά από τα χείλη του. Ήταν τρομερή και απρόσμενη. «Μακάρι να ήταν, μα το Θεό», αναφώνησε και ξεφεύγοντας με ένα τίναγμα από το πιάσιμό μου βγήκε από το δωμάτιο. Όπως τα σκέφτεστε κύριε Χόλμς, επέστρεψα στην καρέκλα μου σε μια όχι και τόσο ευχάριστη ψυχική διάθεση. Τα λόγια του γέρου μου έδωσαν την εντύπωση πως εμπεριείχαν μόνο μία εξήγηση. Σαφώς ο Φουκαράς ο φίλος μου είχε εμπλακεί με κάποιο εγκληματία ή τουλάχιστον κάποια επέσχυντη συναλλαγή η οποία έφυγε την τιμή τη οικογένειας. Εκείνο ο βλοσιρό άντρα είχε απομακρύνει το γιο του και το είχε κρύψει από τον κόσμο, μήπω και κάποιο σκάνδαλο έβγαινε στο φω. Ο Γκότφρι ήταν απερίσκεπτο τύπο. Επηρεαζόταν εύκολα από όσου βρίσκονταν γύρω του. Αναμφίβολα είχε πέσει σε άσχημα χέρια και παραπλανήθηκε στην καταστροφή του. Ήταν θλιβερή υπόθεση, αν όντω ήταν έτσι, μα ακόμα και τώρα ήταν καθήκον να τον ανακαλύψω και να δω αν γινόταν να τον συνδράμω. Εναγωνίω συλλογιζόμουν το ζήτημα όταν ανασήκωσα το βλέμμα μου και εκεί βρισκόταν ο Γκότφρι Εμσουόρθ ενώπιον μου. Ο πελάτη μου είχε προβεί σε μία παύση, όπω κάποιο βαθιά συγκινημένο. Παρακαλώ συνεχίστε, είπα. Το πρόβλημά σα παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερω ασυνήθιστα χαρακτηριστικά. Βρισκόταν έξω από το παράθυρο, κύριε Χόλμ, με το πρόσωπό του κολλημένο πάνω στο τζάμι. Σα ανέφερα πω κοίταξα έξω στο σκοτάδι. Κάνοντά το, είχα αφήσει τι κουρτίνε μισάνοιχτε. Η μορφή του ήταν πλαισιωμένη από το άνοιγμα. Το παράθυρο έφτανε ω το πάτωμα και έβλεπα το πλήρε τη μέγεθο. Μα ήταν το πρόσωπο εκείνο που είχε παγιδεύσει το βλέμμα μου. Ήταν νεκρικά χλωμό. Ποτέ δεν είχα δει κάποιον τόσο λευκό. Φαντάζομαι πω έτσι κάπω πρέπει να δείχνουν τα φαντάσματα. Μα τα μάτια του συνάντησαν τα δικά μου και ήταν τα μάτια ενό ανθρώπου ζωντανού. Την άχτηκε πίσω όταν είδε πω τον κοίταζα. Και χάθηκε με στο σκοτάδι. Υπήρχε κάτι το συγκλονιστικό σχετικά με εκείνον τον άνθρωπο, κύριε Χόλμ. Δεν ήταν απλά εκείνο το αποτρόπαιο πρόσωπο που λαμπύριζε τόσο λευκό όσο ένα πανί στο σκοτάδι. Ήταν κάτι πιο απροσδιορίστο από αυτό. Κάτι πιο επιφυλακτικό. Κάτι μυστικό. Κάτι ένοχο. Κάτι πολύ διαφορετικό από το ειλικρινέ αντρίκιο παλικάρι που είχα γνωρίσει. Άφησε ένα αίσθημα τρόμου στο μυαλό μου. Όταν ένα άντρα έχει περάσει κανένα δύο χρόνια στο στρατό, με ένα αδερφό Μπόερο συμπέκτη, κρατά την ψυχραιμία του και ενεργεί γοργά. Μόλι που είχε χαθεί ο Γκότφριντ, πρωτού βρεθώ στο παράθυρο, είχε ένα κάπω άβολο μάνταλο και μου πήρε λίγη ώρα να το ανοίξω. Τότε πετάχτηκα έξω και έτρεξα στο μονοπάτι του κήπου προ την κατεύθυνση που θεώρησα πω ίσω είχε πάρει. Ήταν ένα μακρύ μονοπάτι και το φω δεν ήταν επαρκέ, μα μου φάνηκε πω κάτι κινιόταν μπροστά μου. Συνέχισα να τρέχω και φώναξα το όνομά του, μα ήταν μάταιο. Όταν έφτασα στο τέλο του μονοπατιού, υπήρχαν αρκετέ διακλαδώσει προς διαφορετικέ κατευθύνσει σε διάφορα παράσπιτα. Στάθηκα διστάζοντα και καθώ το έκανα, άκουσα ευδιάκριτα τον ήχο πόρτας που έκλεινε. Δεν προήλθε από το σπίτι πίσω μου, μα από μπροστά μου, κάπου στο σκοτάδι. Αυτό ήταν αρκετό, κύριε Χόλμ, για να με διαβεβαιώσει πω ό,τι είχα δει δεν ήταν κάποια οπτασία. Ο Γκότφρι είχε απομακρυνθεί τρέχοντα μακριά μου και είχε κλείσει μια πόρτα πίσω του. Γι' αυτό ήμουν βέβαιο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο που να μπορώ να κάνω και πέρασα μια ανήσυχη νύχτα στριφογυρνώντα το ζήτημα ξανά και ξανά στο μυαλό μου και προσπαθώντα να ανακαλύψω κάποια θεωρία που θα περιέλαμβανε τα γεγονότα. Την επόμενη μέρα βρήκα τον ταγματάρχη, μάλλον περισσότερο διαλλακτικό, και καθώ η σύζυγό του σχολίασε πω ορισμένα πράγματα ενδιαφέροντα μέρη στην περιοχή, μου έδωσε ένα πάθημα να ρωτήσω αν η παρουσία για μία ακόμα βραδιά θα τους επιβάρεινε. Μία κάπως απρόθυμη συγκατάθεση από το γέρο μου πρόσφερε μία πλήρη ημέρα κατά την οποία να πραγματοποιήσω τις παρατηρήσεις μου. Ήμουν ήδη απολύτως πεπισμένος πως ο Γκότφρι κρυβόταν εκεί κάπου εκεί κοντά, μα το πού και το γιατί απέμεναν να ανακαλυφθούν. Το σπίτι ήταν τόσο μεγάλο και τόσο δεδαλώδες που ένα σύνταγμα θα μπορούσε να κρυφτεί εκεί μέσα και κανείς να μην το πάρει μυρωδιά. Αν το μυστικό βρισκόταν εκεί, μου ήταν δύσκολο να το ανακαλύψω. Μα η πόρτα την οποία είχα ακούσει να κλείνει ήταν βέβαιο πως δεν ήταν από το σπίτι. Έπρεπε να ερευνήσω τον κήπο και να δω τι θα έβρισκα. Δεν υπήρξε καμία δυσκολία εμπρό μου γιατί οι γέροι ήταν απασχολημένοι με τα δικά του και με άφησαν στην ησυχία μου. Υπήρχαν αρκετά μικρά παράσπιτα Μα στο τέλο του κήπου βρισκόταν ένα αποκομμένο κτίσμα κάποιου μεγέθου, αρκετά μεγάλο για κατοικία ενό κυπουρού ή για ενό θηροφύλακα. Να ήταν εκείνο το μέρο από όπου ο ήχο του κλεισίματο τη πόρτα να είχε προέλθει. Το πλησίασα με ξέγνιαστο στο τρόπο, σαν να έκανε ένα περίπατο κινούμενο άσκοπα στο κτήμα. Καθώ το έκανα, ένα μικρόσωμος βιαστικό γενεοφόρο άντρα, με μαύρο παλτό και μπομπέ καπέλο, ούτε κατηδαίο τύπο κυπουρού, βγήκε από την πόρτα, Προς έκπληξή μου την κλείδωσε πίσω του και έβαλε το κλειδί στην τσέπη του. Κατόπιν κοίταξε προ το μέρο μου με κάποια έκπληξη στο πρόσωπό του. Είστε επισκέπτη εδώ. Εξήγησα πω ήμουν φίλο του Γκότφρι. Τι κρίμα που έχει φύγει ταξίδι, γιατί θα ήθελε πάρα πολύ να τον συναντήσω, συνέχισα. Πράγματι κρίμα, είπε με κάπω ένοχη συμπεριφορά. Αναμφίβολα θα επαναλάβατε την επίσκεψή σα σε κάποια περισσότερο ευνοϊκή στιγμή με προσπέρασε συνεχίζοντα το δρόμο του. Μα όταν στράφηκα, παρατήρησα πω στεκόταν παρακολουθώντα με, μισοκριμένο από τι δάφνε στην άλλη μεριά του κήπου. Έριξα μια καλή ματιά σε εκείνο το μικρό σπίτι καθώ το προσπέρασα, μα τα παράθυρα ήταν καλυμμένα από βαριέ κουρτίνε, και από όσο μπορούσε κάποιο να δει ήταν κενό. σω τα σχέδιά μου να ανατρέπονταν, και μπορεί μάλιστα να μου ζητούσαν να φύγω αν ήμουν υπερβολικά τολμηρό, γιατί είχα ακόμα επίγνωση πω βρισκόμουν υπό παρακολούθηση. Επομένω επέστρεψα πίσω στο σπίτι και περίμενα να ανοιχτώσει πριν βγω έξω για να ερευνήσω. Όταν όλα ήταν σκοτεινά και ήρεμα, γλίστρησα έξω από το παράθυρο και κινήθηκα όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα μπορούσα προ το μυστηριώδες κτίσμα. Ανέφερα πω είχε βαριές κουρτίνες, μα τώρα ανακάλυψα πω και τα μπατζούρια είχαν επίση κλείσει. Ωστόσο, κάποιο φω περνούσε από μέσα από το ένα του, έτσι εστίασα την προσοχή πάνω του. Ήμουν τυχερό γιατί η κουρτίνα δεν ήταν εντελώ τραβηγμένη και υπήρχε ένα μικρό άνοιγμα στο μπατζούρι ώστε να μπορώ να δω στο εσωτερικό του δωματίου. Ήταν αρκετά ευχάριστο μέρος, με μια λάμπα που φώτιζε έντονα και μια φωτιά που έκαιγε δυνατά. Απέναντί μου βρισκόταν καθισμένος ο μικρός όμως τον οποίο είχα δει το πρωί. Κάπνιζε μια πίπα και διάβαζε εφημερίδα. «Ποια εφημερίδα» ρώτησα. Ο πελάτη μου φάνηκε ενοχλημένος στη διακοπή τη αφήγησή του. Έχει σημασία, ρώτησε. Είναι πλέον ουσιώδε. Ειλικρινά δεν πρόσεξα. Ενδεχομένω να παρατηρήσατε αν ήταν εφημερίδα μεγάλου σχήματο ή κάποια από τι μικρότερε που κάποιο συσχετίζει με τι εβδομαδιαίε. Τώρα που το αναφέρατε, δεν ήταν μεγάλη, ίσω να ήταν ο θεατή. Ωστόσο, ελάχιστη σκέψη αφιέρωσα στι τέτοιε λεπτομέρειε. Γιατί ένα δεύτερο άντρα καθόταν με την πλάτη στραμμένη προ το παράθυρο, και θα έπαιρνα όρκο πω αυτό ο δεύτερο άντρα ήταν ο Γκότφρι. Δεν μπορούσα να δω το πρόσωπό του, μα ήξερα τη γνώριμη κλίση των ώμων του. Έγινε στον αγκώνα του σε μια στάση βαριά μελαγχολία, με το σώμα του στραμμένο προ τη φωτιά. Δίστασα σχετικά με το τι έπρεπε να κάνω όταν ήρθε ένα κοφτό χτύπημα στον ώμο του και εκεί πλάι μου βρισκόταν ο ταγματάρχης Έμσουορθ. Από εδώ, κύριε, είπε με χαμηλή φωνή. Περπάτησε σιωπηλά προ το σπίτι και τον ακολούθησα στο υπνοδωμάτιό μου. Είχε πάρει ένα ορολόγιο πρόγραμμα από την είσοδο. Έχει ένα τρένο για το Λονδίνο στι 8.30, είπε. Το κάρο θα είναι στην πόρτα στι 8. Ήταν πανιασμένο από οργή και πράγματι ένιωσα πω βρισκόμουν σε τόσο δύσκολη θέση, ώστε μπορούσα μονάχα να ψελίσω μερικέ ασυνάρτητε απολογίε, στι οποίε επιχείρησα να δικαιολογηθώ αναφέροντας την ανησυχία για το φίλο μου. «Το ζήτημα δεν επιδέχεται καμία συζήτηση», είπε απότομα. «Πραγματοποιήσατε μια κατακριτέα παραβίαση στα προσωπικά της οικογένειάς μας. Βρισκόσασταν εδώ ως φιλοξενούμενος και μεταβληθήκατε σε κατάσκοπο. Δεν έχω τίποτα περισσότερο να σας πω, κύριε, εκτός από το ότι δεν επιθυμώ να σας δω ποτέ ξανά». «Σε αυτό έχασα την ψυχραιμία μου, κύριε Χόλμς, και μίλησα με κάποια ζέση. Είδα το γιο σα, και είμαι πεπισμένο πω για κάποιο προσωπικό σα λόγο τον αποκρύπτετε από τον κόσμο. Δεν έχω ιδέα ποια είναι τα κίνητρά σα και πού τον κρατάτε με αυτόν τον τρόπο, μα είμαι βέβαιο πω δεν το κάνει πλέον οικειοθελώ. Σα προειδοποιώ, Ταγματάρχα Έμσουορθ, πω έω ότου να βεβαιωθώ για την ασφάλεια και την ευημερία του φίλου μου, δεν θα σταματήσω τι προσπάθειέ μου να φτάσω στον πάτο του μυστηρίου, και είναι βέβαιο πω δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να πτωηθεί από οτιδήποτε πείτε ή πράξετε. Ο γέρο έδειχνε σατανικό. Και ειλικρινά σκέφτηκα πω θα μου επιτίθονταν. Έχω αναφέρει πω επρόκειτο για ένα λιπόσαρκο αγριεμένο γερογίγαντα και παρότι δεν είμαι κάποιο ανθρωπάκι, ίσω να είχα αναγκαστεί να παλέψω σκληρά για να τα βγάλω πέρα μαζί του. Ωστόσο έπειτα από ένα μακρύ βλέμμα μανία, έκανε μεταβολή και βγήκε έξω από το δωμάτιο. Ελόγω μου πήρα το προκαθορισμένο τρένο το πρωί, με την ολόψυχη πρόθεση να έρθω ευθύ εσά και να ζητήσω τη συμβουλή σα και τη συμβολή σα στη συνάντηση για την οποία είχα ήδη γράψει. Αυτό υπήρξε το πρόβλημα το οποίο ο επισκέπτης μου έθεσε ενώπιόν μου. Εμφάνιζε, όπως ο εξωτερικής αναγνώστης θα έχει αντιληφθεί, λίγες δυσκολίες στην επίλυσή του, γιατί μια ιδιαίτερη περιορισμένη επιλογή εναλλακτικών όφιλε να προσεγγίζει τη ρίζα του προβλήματος. Ωστόσο, όσο στοιχειώδες κι αν ήταν, υπήρχαν ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία και μια πρωτοτυπία σχετικά με αυτό το οποίο πιθανό να δικαιολογούν την επιλογή μου να το καταγράψω. Τώρα συνέχισα χρησιμοποιώντας τις γνωστές μου μεθόδους στη λογική ανάλυση για να περιορίσω τις πιθανές λύσεις. «Οι υπηρέτε, ρώτησα, «πόσοι υπήρχαν στο σπίτι» Όσο καλύτερα μπορώ να γνωρίζω, υπήρχαν μόνο ο γερομπάτλερ και η σύζυγός του. Έριχναν να ζουν κατά τον απλούστερο τρόπο. Δεν υπήρχε κανένα υπηρέτη τότε στο ξεκομμένο σπίτι. Κανεί. Εκτό κι αν ο μικρό όμω άντρα με τη γενιάδα ενεργούσε ω υπηρέτη. Φάνηκε ωστόσο να πρόκειται για άνθρωπο κύρου. Δείχνει εξαιρετικά υποδηλωτικό. Είχατε κάποιε ενδείξει πω φαγητό μεταφέρθηκε από το ένα σπίτι στο άλλο. Τώρα που το αναφέρατε, πράγματι είδα τον γεροράλφ να μεταφέρει ένα καλάθι κατηγορίζοντα το μονοπάτι του κήπου και πηγαίνοντα προ την κατεύθυνση εκείνου του σπιτιού. Η ιδέα του φαγητού δεν μου πέρασε από το μυαλό εκείνη την ώρα. Πραγματοποιήσατε κάποιε τοπικέ έρευνε. Ναι, το έκανα. Μίλησα με τον Σταθμάρχη και επίση με τον Πανδοχέα του χωριού. Απλά ρώτησα αν ήξεραν κάτι για τον παλιό μου σύντροφο, τον Godfrey Emsworth. Και οι δυο του με διαβεβαίωσαν πω είχε φύγει για ταξίδι γύρω από τον κόσμο. Είχε επιστρέψει σπίτι και κατόπιν σχεδόν αμέσω είχε φύγει ξανά. Η ιστορία ήταν προφανώ ευρέω αποδεκτή. Αναφέρατε τίποτα για τις υποψίες σας. Τίποτα. Πολύ σοφό αυτό. Το ζήτημα ασφαλώ και πρέπει να ερευνηθεί. Θα επιστρέψω μαζί σας στο παλαιό πάρκο Τάξμπερι. Σήμερα. Έτυχε και εκείνη την περίοδο εξηχνίαζα την υπόθεση, την οποία ο φίλος μου ο Γουότσον περιέγραψε ως εκείνη του αποκλειστικού σχολείου, στην οποία εμπλεκόταν πολύ βαθιά ο δούκας του Γκρέιμινστερ. Είχα επίσης μια ανάθεση από τον Σουλτάνο της Τουρκίας, η οποία απαιτούσε άμεση δράση καθώς βαρύτερες πολιτικές συνέπειες ίσως να εγείρονταν από την ολιγορία. Επομένως, μονάχα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως καταγράφεται στο ημερολόγιο μου, ήταν που κατάφερα να ξεκινήσω για την αποστολή μου στο Bedfordshire, συντροφιά με τον κύριο James M. Dodd. Καθώς κινούμασταν στο Houston, πήραμε ένα σοβαρό λιγομίλητο κύριο, με γκριζαρισμένο παρουσιαστικό, με τον οποίο είχα προβεί στους απαιτούμενους διακανονισμούς. Από εδώ ένα παλιό φίλο, είπα στον Ντόντ, είναι πιθανόν η παρουσία του να μην καταστεί απολύτω αναγκαία, αλλά πάλι ίσω καταστεί σημαντική. Δεν είναι ανάγκη στο παρόν στάδιο να εισέλθουμε στο ζήτημα. Οι αφηγήσει του Γότσον έχουν συνηθίσει τον αναγνώστη, αναμφίβολα, στο γεγονό πω δεν χαραμίζω τα λόγια μου ή δεν φανερώνω τι σκέψει μου για όσο μια υπόθεση είναι υπό εξέταση. Ο Ντόντ έδειχνε ξαφνιασμένο, μα τίποτα περισσότερο δεν είπε. Και οι τρει μα συνεχίσαμε το ταξίδι παρέα. Στο τρένο ρώτησα τον Ντόντ για μία ακόμα ερώτηση, την οποία επιθυμούσα να ακούσει ο σύντροφό μα. Λέτε πω είδατε το πρόσωπο του φίλου ξεκάθαρα στο παράθυρο, τόσο ξεκάθαρα που είστε βέβαιο για την ταυτότητά του. Δεν έχω καμία αμφιβολία σχετικά με αυτό. Η μύτη του ήταν κολλημένη στο παράθυρο, το φως τη λάμπα έπεφτε όλο επάνω του. Δεν θα μπορούσε να είναι κάποιο που να του μοιάζει. Όχι, όχι ήταν αυτό. Μα λέτε πω ήταν αλλαγμένο. Μόνο στο χρώμα. Το πρόσωπό του ήταν. πώ να το περιγράψω. Είχε το λευκό τη κοιλιά του ψαριού. Ήταν ξασπρισμένο. Ήταν εξίσου χλωμό όλο. Δεν το νομίζω. Ήταν το μέτωπό του εκείνο που είδα τόσο ξεκάθαρα, καθώ ήταν κολλημένο πάνω στο παράθυρο. Τον φωνάξατε. Ήμουν υπερβολικά ξαφνιασμένο και τρομαγμένο εκείνη τη στιγμή, Έπειτα τον κυνήγησα, όπως σας έχω πει, μα δίχως αποτέλεσμα. Η υπόθεσή μου είχε πρακτικά ολοκληρωθεί και υπήρχε μόνο ένα μικρό γεγονός για να την αποπερατώσω. Όταν κατόπιν μια σημαντική διαδρομή φτάσαμε στο παλιό απλωμένο σπίτι, το οποίο είχε περιγράψει ο πελάτη μου, ήταν ο Ράλφ, ο γυρεό μπάτλερ, εκείνο ο οποίο άνοιξε την πόρτα. Είχα επιτάξει την άμαξα για όλη τη μέρα και είχα ζητήσει από τον γυρεό φίλο μου να παραμείνει μέσα σε αυτή, εκτό αν χρειαζόταν να τον καλέσουμε. Ο Ραλφ, ένα κάπω ρητιδωμένο, γερασμένο τύπο, ήταν ντυμένος με το καθιερωμένο κουστούμι, μαύρο σακάκι και γκρίζο παντελόνι, με μόλι μια περίεργη διαφοροποίηση. Φορούσε καφετιά δερμάτινα γάντια, τα οποία στη θέα μα έβγαλε αμέσω, ακουμπώντα στο τραπεζάκι τη εισόδου καθώ περνούσαμε. Έχω, όπω ίσω ο φίλο μου Βότσον έχει σχολιάσει, ένα αφύσικα οξύτατο σύνολο αισθήσεων, και μία αμυδρήμα μα διαπεραστική οσμή ήταν εμφανή. Φάνηκε να επικεντρώνεται στο τραπέζι τη εισόδου. Γύρισα, απόθεσα εκεί το καπέλο μου, το έριξα κάτω, έσκυψα για να το σηκώσω και κατόρθωσα να φέρω τη μύτη μου σε απόσταση λίγων εκατοστών από τα γάντια. Ναι, αναμφίβολα επεισόδιο οσμή προερχόταν από αυτά. Συνέχισα στο γραφείο με την υπόθεσή μου να έχει ολοκληρωθεί. Αλίμονο που πρέπει να σας δείξω τα χαρτιά μου αφηγούμενο στην ιστορία μου μόνο αποκρύπτοντα του κρίκου αυτού από την αλυσίδα, ήταν που ο Βότσον είχε τη δυνατότητα να παράγει τα εκμαυλιστικά του φινάλε. Ο ταγματάρχη Έμσουορντ δεν ήταν στο δωμάτιό του, μα ήρθε αρκετά σύντομα λαμβάνοντα το μήνυμα του Ραλφ. Ακούσαμε τα βιαστικά βαριά βήματα στο διάδρομο. Η πόρτα άνοιξε απότομα και εκείνο όρμησε μέσα με την ανάκατη του γενιάδα και χαρακτηριστικά παραμορφωμένα. Ένα πιο τρομερό γέρο ποτέ μου δεν είχα αντικρίσει κράδισε τις κάρτες μας στο χέρι του και τις έσκησε πατώντας τα κομμάτια. «Δε σου είπα κολλασμένη ανακατοσούρη να μην ξαναπατήσεις σε αυτό το σπίτι. Ποτέ μην τολμήσεις να δείξεις το καταραμένο σου πρόσωπο εδώ. Αν μπει ξανά δίχως την άδειά μου, θα έχω κάθε δικαίωμα να ασκήσω βία. Θα σε πυροβολήσω, κύριε. Μα το Θεό θα το κάνω». «Όσο για εσάς, κύριε», είπε στρεφόμενο σε μένα, «σας απευθύνω την ίδια προειδοποίηση. Γνωρίζω το αχρίο σα επάγγελμα, μα θα πρέπει να πάρετε τα φημισμένα ταλέντα σε κάποιο άλλο μέρο. Δεν υπάρχει θέση εδώ για αυτά. Δεν φεύγω από εδώ, είπε ανένδοτα ο πελάτη μου, μέχρι να ακούσω από τα ίδια τα χείλη του Γκότφρι πω δεν είναι υποπεριορισμό. Ο δύστημο οικοδεσπότη μα χτύπησε το κουδούνι. Ραλφ, είπε, τηλεφώνησε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ζήτα από τον επιθεωρητή να στείλει δύο αστυνομικού. Πε του πω έχουμε διαρρήκτε στο σπίτι. Μια στιγμή, είπα. Οφείλετε να γνωρίζετε, κύριε Ντόντ, πω ο ταγματάρχη Έμσουορθ έχει κάθε δικαίωμα και πω δεν έχουμε κάποια νόμιμη ιδιότητα εντό τη οικία του. Από την άλλη, οφείλει και εκείνο να αναγνωρίσει πω οι πράξει σα προέρχονται αποκλειστικά από αλληλεγγύη προ το γιο του. Τολμώ να ελπίζω πω αν μου υποτρεπόταν να έχω μια πεντάλεπτη συζήτηση με τον ταγματάρχη Έμσουορθ, θα μπορούσα με τα βεβαιότητα να αλλάξω τη θεωρησή του επί του ζητήματο. Δεν μεταπίθω με τόσο εύκολα, είπε ο γερό στρατιώτη. Ραλφ, κάνε όπω σου είπα. Τι στο διάβολο περιμένει. Τηλεφώνησε στην αστυνομία. Τίποτα τέτοιο, είπα ακούμποντα την πλάτη μου στην πόρτα. Κάθε αστυνομική ανάμειξη θα επέσυρε πάνω σα την ίδια καταστροφή που τρέμεται. Έβγαλα το σημειωματάριό μου και έγραψα μία λέξη σε ένα κομμένο φύλλο. Αυτό, είπα καθώ το παρέδωσα στον ταγματάρχη Έμσουορθ, είναι που μα έφερε εδώ. Κοίταξε το κείμενο με πρόσωπο από το οποίο Είχε χαθεί κάθε άλλη έκφραση παρά τη κατάπληξη. Πώ το γνωρίζετε, ψέλλισε καθώ έπεσε βαριά στην καρέκλα του. Είναι δουλειά μου να γνωρίζω διάφορα. Αυτό είναι το επάγγελμά μου. κάθισε συλλογισμένο με το λιπόσαρκο χέρι του να τραβά την αραιή του γενιάδα. Κατόπιν έκανε μια χειρονομία παρέτηση. Καλώ. Αφού επιθυμείτε να δείτε τον Γκότφρι, θα τον δείτε. Δεν είναι η δική μου υπόθεση, μα με εξαναγκάσατε. Ραλφ, πε τον κύριο Γκόντφρι και τον κύριο Κέντ πως σε πέντε λεπτά θα είμαστε κοντά σου τους. Στο τέλος του χρονικού ορίου κατηφορήσαμε στο μονοπάτι του κήπου και βρεθήκαμε μπροστά από το μυστηριώδες σπίτι στο τέλος του. Ένας μικρός όμως γενιοφόρος άντρα στέκονταν στο κατόφλι με ένα βλέμμα σημαντική έκπληξη στο πρόσωπό του. «Είναι πολύ ξαφνικό, ταγματάρχα Έμσουορθ», είπε. «Θα αναστατώσει όλα μα τα σχέδια». «Δεν μπορώ να κάνω κάτι, κύριε Κέντ», τα χέρια μα είναι δεμένα. Μπορεί να μα δει ο κύριο Γκότφρι. Ναι, περιμένει μέσα. Γύρισε και μα οδήγησε μέσα σε ένα μεγάλο λιτά διακοσμημένο καθιστικό. Ένα άντρα στεκόταν με τη ράχη του στη φωτιά και στη θέα του ο πελάτη μου την άχτηκε εμπρό με απλωμένο το χέρι. Γκότφρι, παλιόφιλε, είναι υπέροχο. Μα ο άλλο του έκανε νόημα να κάνει πίσω. Μη με αγγίζει, Τζίμι. Κράτα τι αποστάσει σου. Ναι, Μπορεί κάλλιστα να εκπλαγεί. Δεν δείχνω ακριβώ ο κομψό υποδεκανέα Έμσουορθ του Δευτέρου Λαμού, έτσι. Η εμφάνισή του ήταν ασφαλώ ιδιάζουσα. Ο καθένα τα έβλεπε πω όντω ήταν ένα όμορφο άντρα με σαφή χαρακτηριστικά ηλιοκαμμένα από τον Αφρικανικό ήλιο. Μα πάνω από τη σκούρα επιδερμίδα υπήρχαν διάστηχτε κοιλίδε ενό περίεργου λευκού οι οποίε ξάσπριζαν το δέρμα του. Γι' αυτό και δεν δέχομαι επισκέπτε, είπε. Δεν με νοιάζει για σένα, Τζίμι, μα θα ήταν καλύτερα δίχω την παρουσία του φίλου σου. Υποθέτω πω υπάρχει κάποιο πολύ καλό λόγο γι' αυτό, μα με έπιασε σε μειονεκτική θέση. Ο Γεροράλφ μου είπε πω ήσουν εδώ, και δεν γινόταν να μη σου ρίξω έστω και μία ματιά. Ελπίζα πω δεν θα με έβλεπε, και χρειάστηκε να τρέξω στην κρυψώνα μου όταν άκουσα το παράθυρο να ανεβαίνει. Μα ποιο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν είναι και μεγάλη ιστορία, Είπε ανάβοντα ένα τσιγάρο. Θυμάσαι εκείνη την πρωινή μάχη στο Μπάφελ Σπρουίτ έξω από την Πρετόρια στην ανατολική συντηροδρομική γραμμή. Θυμάσαι πώ χτυπήθηκα. Ναι, το άκουσα. Μα ποτέ δεν έμαθα λεπτομέρειε. Τρει από εμά αποκοπήκαμε από του άλλου. Ήταν μια πολύ απότομη περιοχή, αν θυμάσαι. Εκεί μαζί μου ήταν ο Σίμψον, ο τύπο που αποκαλούσαμε καράφλα Σίμψον, και ο Άντερσον. Καθαρίζαμε ένα από τα φιλαράκια μα, του Μπόερ. Μα εκείνο έμεινε κρυμμένο και μα πέτυχε και του τρει. Οι άλλοι δύο σκοτώθηκαν. Εγώ άρπαξα μια σφαίρα για ελέφαντα στον ώμο. Κόλλησα στο, στο άλογο μου και καλπάσαμε αρκετά μίλια πριν λιποθυμήσω και πέσω από τη σέλα μου. Όταν συνήλθα είχε νυχτώσει και σηκώθηκα νιώθοντα αδύναμο και άρρωστο. Προ έκπληξή μου υπήρχε ένα σπίτι παραδίπλα σε κοντινή απόσταση. Ένα αρκετά μεγάλο σπίτι με μια πλατιά βεράντα και πολλά παράθυρα. Έκανε ψόφο. Θυμάσαι εκείνο το μουντό κρύο που έπεφτε το βράδυ. Μια παγωνιά του είδου που σε αρρώστενε. Πολύ διαφορετική από το καθάριο κρύο που σε ζωντανεύει. Λοιπόν με είχε περωνιάσει περονιάσει το κόκαλο. Και η μοναδική μου ελπίδα έδειχνε να βρίσκεται στο να φτάσω εκείνο το σπίτι. Στήθηκα παραπατώντα τα πόδια μου και σύρθηκα προ τα εκεί, ελάχιστα αντιλαμβανόμενο τι έκανα. Έχω μια αμυδρή ανάμνηση να ανεβαίνω αργά τα σχαλιά, να περνάω μέσα από μια ορθάνυχτη πόρτα, να μπαίνω σε ένα μεγάλο δωμάτιο, το οποίο περιείχε πολλά κρεβάτια, και να σοριάζομαι με ένα βογκιτό ικανοποίηση πάνω σε ένα από αυτά. Ήταν άστροτο, μα δεν με προβλημάτισε καθόλου. Τράβηξα τα σκεπάσματα πάνω από το τρεμάμενο σώμα μου, και στη στιγμή είχα βυθιστεί σε ένα βαθύ ύπνο. Ήταν πρωί όταν ξύπνησα, και είχα την εντύπωση πω αντί να βρεθώ σε ένα κόσμο λογική, είχα ξεπροβάλει σε κάποιο απίστευτο εφιάλτη. Ο αφρικανικό Ήλιο ξεχινόταν μέσα από τα μεγάλα χωρί κουρτίνε παράθυρα και κάθε λεπτομέρεια του μεγάλου γυμνού ασπρισμένου κοιτώνα ξεχώριζε καθαρά και ξάστερα. Μπροστά μου στεκόταν ένα μικρό άντρα σχεδόν νάνο με ένα τεράστιο βολβοειδέ κεφάλι ο οποίο φλιαρούσε ξαναμένα στα Ολλανδικά, κουνώντα δύο φρικτά χέρια που έμοιαζαν σαν καφετιά σφουγγάρια. Δίπλα του στεκόταν μια ομάδα ανθρώπων που έδειχναν να διασκεδάζουν αφάνταστα με την κατάσταση. Μα μια ανατριχήλα με διαπέρασε καθώ του κοίταξα. Ούτε ένα του δεν ήταν κανονικό άνθρωπο. Ο καθένα του ήταν παραμορφωμένο και πρισμένο ή δύσμορφο, κατά κάποιο παράξενο τρόπο. Το γέλιο από εκείνα τα παράξενα ταρατόμορφα πλάσματα ήταν φρικτό στο άκουσμα. Κατά πώ φαίνεται, κανεί δεν μιλούσε Αγγλικά, μα η κατάσταση απαιτούσε να ξεκαθαρίσει γιατί το πλάσμα με το μεγάλο κεφάλι εξαγριωνόταν όλο και περισσότερο και εξτομίζοντα αγριεμένε κτηνόδει κραυγέ, είχε ακουμπήσει τα παραμορφωμένα χέρια του πάνω μου και με τραβούσε από το κρεβάτι, αγνοώντα το αίμα που έτρεχε και πάλι από το τραύμα μου. Το μικρό τέρα ήταν δυνατό ατάβρο, και δεν έχω ιδέα τι θα μου είχε κάνει αν ένα γυραιό άντρα, ο οποίο είχε σαφώ εξουσία, δεν είχε έρθει στο δωμάτιο τραβηγμένο από την οχλαγωγία. Είπε μερικέ αυστηρέ κουβέντε στα Ολλανδικά και ο μου μαζεύτηκε πίσω. Κατόπιν στράφηκε πάνω μου, κοιτάζοντα με μια φάνταστη κατάπληξη. Πώ το καλό βρέθηκε εσύ εδώ, ρώτησε κατάπληκτα. Για στάσου, βλέπω πω είσαι εξουθενωμένο και πω ο πληγωμένο σου όμω χρειάζεται φροντίδα. Είμαι γιατρό και θα σε επιδέσω πολύ σύντομα. Μα άνθρωπέ μου, εδώ διατρέχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από όσο αν βρισκόσουν στο πεδίο τη μάχη. Βρίσκεσαι σε ένα νοσοκομείο λεπρών και κοιμήθηκε στο κρεβάτι ενό λεπρού. Χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, Τζίμι. Φαίνεται πω εν ώψη τη επερχόμενη μάχη, όλα εκείνα τα φτωχά πλάσματα είχαν απομακρυνθεί την προηγούμενη μέρα. Κατόπιν, καθώ οι Βρετανοί προέλασαν, του είχαν φέρει πίσω. Ο ιατρικό επιτηρητή, ο οποίο με διαβεβαίωσε πω είχε ανοσία στην ασθένεια, δεν θα είχε τολμήσει ποτέ να κάνει ό,τι έκανα. Με έβαλε σε ένα ατομικό δωμάτιο, με νοσήλευσε όλο καλοσύνη και μέσα σε μια εβδομάδα ή εκεί γύρω με μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο, στην Πρετόρια. Λοιπόν, να που έμαθε την τραγωδία μου. Ήλπιζα, δίχως ελπίδα. Μα παρά μόνο όταν έφτασα στο σπίτι ήταν που τα τρομερά σημάδια, τα οποία βλέπει στο πρόσωπό μου, μου φανέρωσαν πως δεν είχα γλιτώσει. Τι να έκανα. Βρισκόμουν σε αυτό το μοναχικό σπίτι. Είχαμε δύο υπηρέτε, του οποίου μπορούμε να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Υπήρχε ένα σπίτι στο οποίο να μπορώ να μείνω, Υπό την υπόσχεση τη Εχεμήθεια, ο κύριο Κέντ, ο οποίο είναι χειρούργο, ετοιμάστηκε να μείνει μαζί μου. Έδειχνε αρκετά απλό υπό αυτού του όρου. Η εναλλακτική ήταν φρικτή. Διαβίω απομόνωση μεταξύ ξένων, δίχω μία ελπίδα για απελευθέρωση. Μα η απόλυτη ηχεμήθεια ήταν απαραίτητη. Η δάλο και σε τούτη τη γαλήνια επαρχία θα είχε υπάρξει κατακραυγή και θα είχα συρθεί στη φρικτή μου καταδίκη. Ακόμα και εσύ, Τζίμι, Ακόμα και εσύ έπρεπε να παραμείνει στο σκοτάδι. Ποιο ο λόγο που ο πατέρα μου ενέδωσε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο ταγματάρχη Έρμσουαρθ έδειξε προσεμένα. Αυτό είναι ο κύριο που με εξανάγκασε να το κάνω. Ξεδίπλωσε το διπλωμένο χαρτί πάνω στον οποίο είχα γράψει τη λέξη Λέπρα. Είχα την εντύπωση πω, αφού γνώριζε τόσα πολλά, τότε ήταν ασφαλέστερο να τα μάθει όλα. Και έτσι ήταν, είπα. Ποιος ξέρει τι καλό μπορεί να προέλθει από αυτό. Αντιλαμβάνομαι πως μόνο ο κύριος Κέντ έχει δει τον ασθενή. Επιτρέπετε να ρωτήσω κύριε αν είστε αυθεντία σε αυτές τις παθήσεις, οι οποίες είναι όπως αντιλαμβάνομαι τροπικές ή εν μέρη τροπικές εκφύσεως. Έχω τη συνήθη γνώση ενός εκπαιδευμένου γιατρού, παρατήρησε με κάποιο μουδιασμα. Δεν αμφιβάλλω κύριε πως είστε απολύτως ικανός, μα είμαι βέβαιος πως θα συμφωνήσετε πως σε μια τέτοια περίπτωση μια δεύτερη γνώμη είναι πολύτιμη. Το αποφύγατε όπως αντιλαμβάνομαι από φόβο πως θα σας ασκηθεί η πίεση να απομονώσετε τον ασθενή. «Έτσι είναι», είπε ο ταγματάρχης Έμσουορθ. «Προέβλεψα την κατάσταση», εξήγησα. Και έφερα μαζί μου ένα φίλο, του οποίου τη διακριτικότητα μπορείτε απολύτω να εμπιστεύεστε. Κατόρθωσα κάποτε να του προσφέρω μια επαγγελματική εξυπηρέτηση, και είναι έτοιμο να προσφέρει τη συμβουλή του περισσότερο ω φίλο παρά ω ειδικό. Το όνομά του είναι Sir James Saunders. Η προοπτική μια συνάντηση με τον Λόρδο Ρόμπερτς δεν θα είχε προκαλέσει μεγαλύτερο θαυμασμό και ευχαρίστηση σε ένα απέδευτο αρβιλοφύλακα από εκείνη που είχε διαφανεί στο πρόσωπο του κυρίου Κέντ. Θα ήταν πραγματικά τιμή μου, μουρμούρισε. Τότε θα ζητήσω από τον Σερ James να έρθει εδώ. Βρίσκεται επί τη παρούσα στην άμαξα έξω από την είσοδο. Εν τω μεταξύ, ταγματάρχη ίσω να μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε στο γραφείο σα, όπου θα δώσω τι αναγκαίε εξηγήσει. Και εδώ είναι που μου λείπει ο Βότσον μου. Με πανέξυπνε ερωτήσει και επιφωνήματα θαυμασμού, θα ανοίγαγε την απλή μου τέχνη, η οποία δεν είναι παρασυστηματοποιημένη κοινή λογική, σε ένα θαύμα. Λέγοντα τη δική μου ιστορία, δεν έχω καμία τέτοια βοήθεια. Κι όμω θα παραθέσω τη διαδοχή των σκέψεων όπω την κατέθεσα στο μικρό μου ακροατήριο το οποίο περιελάμβανε και τη μητέρα του Γκότφρι, στο γραφείο του Ταγματάρχη Έμσουορθ. Η διαδικασία αυτή, είπα, ξεκινάει με την υπόθεση πω όταν έχει εξαλείψει όλα όσα είναι αδύνατα, τότε οτιδήποτε απομένει, όσο απίθανο κι αν φαίνεται, οφείλει να αποτελεί την αλήθεια. Ενδεχομένω να απομένουν αρκετέ εξηγήσει στην οποία περίπτωση εξετάζει, μέχρι κάποια στιγμή να έχει ένα πιστικό ποσοστό υποστηρικτικών στοιχείων. Θα εφαρμόσουμε τώρα την αρχή στην εν υπόθεση όπω αρχικά μου παρουσιάστηκε, υπήρχαν τρει πιθανέ εξηγήσει τη απομόνωση ή τη φυλάκιση του κυρίου αυτού σε ένα παράσπιτο στο αρχοντικό του πατέρα του. Υπήρχε η εξήγηση πω κρυβόταν για κάποιο έγκλημα, ή πω ήταν τρελό και πω ήθελαν να αποφύγουν το άσυλο, είτε πω είχε κάποια ασθένεια η οποία προκάλεσε την απομόνωσή του. Δεν μπορούσα να σκεφτώ άλλε ικανοποιητικέ λύσει. Αυτέ τότε έπρεπε να εξεταστούν και να σταθμιστούν σε διαστολή μεταξύ τους. Η περίπτωση του εγκλήματο δεν επιδεχόταν εξέταση. Κανένα ξεδιάλειτο έγκλημα δεν είχε αναφερθεί από αυτή την περιοχή. Ήμουν βέβαιο γι' αυτό. Αν επρόκειτο για κάποιο έγκλημα που ακόμα δεν είχε ανακαλυφθεί, τότε σαφώ θα αποτελούσε μέλημα τη οικογένεια να ξεφορτωθεί τον παραβάτη και να τον στείλει στο εξωτερικό αντί να τον κρατήσει κρυμμένο στο σπίτι. Δεν έβλεπα καμία εξήγηση για μια τέτοια αντιμετώπιση. Η τρέλα ήταν περισσότερο ευλογοφανή. Η παρουσία του δεύτερου προσώπου στο παράσπιτο υπέβαλε προ κάποιο φύλακα. Το γεγονό πω κλείδωσε την πόρτα βγαίνοντα έξω ενίσχυσε την υπόθεση και έδωσε την ιδέα του περιορισμού. Από την άλλη πλευρά, ο περιορισμό αυτό δεν θα ήταν αυστηρό. Ιδάλω ο νεαρό δεν θα είχε ελευθερωθεί και θα είχε κατέβει για να ρίξει μια ματιά στο φίλο του. Θα θυμάστε, κύριε Ντόντ, πω προέβηκα σε μια ψηλά για στοιχεία ερωτώντα σα, για παράδειγμα σχετικά με την εφημερίδα που διάβαζε ο κύριο Κέντ. Αν ήταν η Λάντσετ ή η Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση θα με βοηθούσε. Δεν ήταν παράνομο ωστόσο να κρατάς ένα παράφρονα σε μια ιδιωτική ιδιοκτησία εφόσον παρίσταται ένα εξειδικευμένο άτομο και όταν οι αρχές έχουν ενημερωθεί καταλήλως. Γιατί τότε όλη αυτή η απεγνωσμένη επιθυμία για μυστικότητα. Για μια ακόμα φορά δεν μπορούσα να κάνω τη θεωρία να εφαρμόσει τα γεγονότα. Απέμενε μόνο η τρίτη πιθανότητα, κατά την οποία σπάνια και απίθανη όπω ήταν, κάθε τι έδειχνε να εφαρμόζει. Η λέπρα δεν είναι ασυνήθιστη στην Νότια Αφρική. Από κάποια ιδιάζουσα συγκυρία ο νεαρό ήταν πιθανόν να είχε προσβληθεί. Οι δικοί του θα έρχονταν σε μια εξαιρετικά δινή θέση, αφού θα επιθυμούσαν να τον σώσουν από την απομόνωση. Μεγάλη μυστικότητα θα χρειαζόταν για να αποτραπεί να κυκλοφορήσουν φήμε, αλλά και η επακόλουθη παρέμβαση των αρχών. Ένα αφοσιωμένο γιατρό, αν αμοιβόταν θα βρισκόταν εύκολα για να αναλάβει τη φροντίδα του Πάσχοντα, δεν θα υπήρχε λόγο να μην επιτρέπεται στον τελευταίο ελευθερία κινήσεων όταν σκοτίνιαζε. Ο αποχρωματισμό του δέρματο είναι συχνό σύμπτωμα τη ασθένεια. Η υπόθεση ήταν πολύ πιθανή. Τόσο πιθανή που αποφάσισα να ενεργήσω ω να έχει αποδειχθεί. Φτάνοντα εδώ, πρόσεχα πω ο Ραλφ, ο οποίο μεταφέρει τα γεύματα, είχε γάντια τα οποία ήταν ποτισμένα με απολυμπαντικά, και οι τελευταίε μου αμφιβολίε διαλύθηκαν. Μία μόνο λέξη σα έδειξε, κύριε, Πω το μυστικό σα είχε αποκαλυφθεί και το ότι το έγραψα αντί να το πω ήταν για να σα αποδείξω πω η διακριτικότητά μου όφιλε να θεωρηθεί δεδομένη. Τελείωνα τη μικρή μου ανάλυση σχετικά με την υπόθεση όταν η πόρτα άνοιξε και η αυστηρή φιγούρα του διαπρεπού δερματολόγου οδηγήθηκε εντό. Μα για μία φορά τα χαρακτηριστικά του ήταν χαλαρά και υπήρχε μια ανθρώπινη ζεστασιά στα μάτια του. Με μεγάλα βήματα πήγε στον ταγματάρχη Έμσχουαρθ και του έσφιξε το χέρι. Είναι συχνά η τύχη μου να φέρνω κακά μαντάτα και σπανίω καλά, είπε. Αυτή η περίπτωση είναι ιδιαίτερο ευπρόσδεκτη. Δεν είναι λέπρα. Πώ? Μια ευδιάκριτη περίπτωση ψευδολέπρα ή ηχθίαση. Μια λεπιοειδή πάθηση του δέρματο επίμονη, αλλά ενδεχομένω η άσημη και μεταβεβαιότητα μη μεταδοτική. Μάλιστα, κύριε Χόλμ, η σύμπτωση είναι αξιοσημείωτη. Μα είναι σύμπτωση. Δεν υπάρχουν απροσδιορίστε δυνάμει εδώ για τι οποίε γνωρίζουμε ελάχιστα. Είμαστε βέβαιοι πω η ανησυχία στην οποία αναμφίβολα ο νεαρό υποβλήθηκε από την έκθεσή του στην ασθένεια δεν παρήγαγε μια σωματική αντίδραση η οποία μιμείται αυτό που φοβάται. Όπω και να έχει, ορκίζομαι στην επαγγελματική μου τιμή. Μα η κυρία λιποθύμησε. Νομίζω πω ο κύριο Κέντ καλό θα είναι να μείνει κοντά τη μέχρι να συνέλθει από το ευχάριστο αυτό σοκ. Αστυνομικές ιστορίες, ιστορίες φαντασίας και μυστηρίου. Αφήγηση, αναγκίκα για το Murder by Craft.